Απέρριψε η Ένωση Ξενοδόχων Κέρκυρας την πρόσκληση διαλόγου την οποία έλαβε από το Συνδικάτο Ξενοδόχων Υπαλλήλων με αντικείμενο την υπογραφή τοπικής συλλογικής σύμβασης εργασίας. Η Ένωση Ξενοδόχων επικαλείται την ισχύ της συλλογικής σύμβασης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατών Επισιτισμού και Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας που αφορούν στα έτη 2022 έως 2024, η οποία λέει ότι την καλύπτει πλήρως. Σημειώνει μάλιστα ότι ήδη οι προαναφερθήσεις οργανώσεις βρίσκονται στη διαπραγματεύσεις για την κατάρτιση της νέας συλλογικής σύμβασης. Πάντως, το Συνδικάτο Ξενοδόχων Υπαλλήλων διαφωνεί, θεωρώντας ότι τα δεδομένα και οι ανάγκες στην Κέρκυρα είναι διαφορετικά και δηλώνει πως ετοιμάζεται για απεργιακές κινητοποιήσεις. Τους βολεύει γιατί? Διότι είναι μια σύμβαση αυτή η πανελλαδική, η οποία αφορά και τα Γρεβενά και την Κοζάνη και την Κομωτινή και την Κόρινθο και όλες αυτές τις τουριστικές, ξόχους τουριστικές περιοχές, λοιπόν, οι οποίες είναι το ίδιο για την Ένωση Ξενοδόχων Κέρκυρας με την Κέρκυρα, με τη Ρόδο, με την Κρήτη, με τη Χαλκιδική. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι τη σύμβαση αυτή τους βολεύει, διότι έχουν βρει τους τρόπους να την παραβιάζουν. Και πρώτοι που την παραβιάζουν είναι οι ξενοδόχοι, οι οποίοι είναι μέλη της διοίκησης της Ένωσης Ξενοδόχων. Και όλοι οι υπόλοιποι βέβαια, μηδενός εξαιρουμένου, κοιτάζουν να κλείσουν ατομικές συμφωνίες με τους εργαζόμενους, υποδεέστερες της κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, και βεβαίως παραβιάζουν ωράρια, παραβιάζουν πενθήμερα, παραβιάζουν τα πάντα διαλύματα, τα πάντα όσα έχει η κλαδική συλλογική σύμβαση, για την οποία λένε ότι αυτοί συμφωνούν και δεν θέλουν να υπογράψουν καμία άλλη. Τους ξεκαθαρίζουμε ότι αυτό το οποίο έχουν επιβάλει στα ξενοδοχεία και το οποίο αποτελεί μια ζούγκλα, όπου κάθε μέρα κάθε ξενοδοχοϋπάλληλος που μπαίνει δεν ξέρει αν θα βγει από εκεί μέσα γερός και όρθιος, αλλά το κυριότερο ξέρει ότι θα βγει με ένα εισόδημα το οποίο δεν του φτάνει ούτε για τσίχλες, να ξέρουν ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Έχουν ξεπεράσει κάθε όριο. Οδηγείται ο κόσμος να φεύγει από τον τουρισμό, να φεύγει από τα τουριστικά επαγγέλματα. Αυτοί χύνουν κροκοδίλια δάκρυα, αλλά μια χαρά βγάλουν τη δουλειά με τους υπόλοιπους που τους ξεμπερδεύουν. Λοιπόν, δεν θα μας διώξουν από την Κέρκυρα. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν. Γι' αυτό λοιπόν, αμέσως τώρα στις επόμενες ημέρες και μέσα στη εβδομάδα, προχωράμε σε αποφάσεις, τις οποίες άμεσα θα σας ανακοινώσουμε, για αλλεπάλληλες απεργιακές κινητοποιήσεις μέχρι να συνέλθει η Ένωση Ξενοδόχων, μέχρι να καταλάβει ότι δεν είναι μοναχή της στο νησί.